Πάμε στον κύριο Κωνσταντινάκη. Ναι, είναι και στον κύριο Νίκο. Ο πρόεδρος των τηλεπικοινωνιακών. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Να εξηγήστε μας λίγο τι έχει γίνει, τι είναι αυτό που καταγγέλλετε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι σήμερα οι εργαζόμενοι του κλάδου μας συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της ΑΤΔ, την 24ωρη απεργία της ΑΤΔ, έτσι ώστε καμιά επιβατική πτήση προς τα 15 μικρά κριτικά αεροδρόμια δεν θα πραγματοποιηθεί. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε με τον αγώνα μας αυτόν είναι ότι και στο χώρο μας υπάρχουν τεράστια προβλήματα ασφάλειας, τα οποία αναδεικνύοντάς τα δεν θέλουμε να ξανασυμβεί άλλο περιστατικό τραγικό σαν αυτό το που συνέβη στα ΤΕΠΗ και στο χώρο το δικό μας. Ναι. Τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση με την υποστελέχωση του κλάδου μας. Υπάρχουν άτομα τα οποία εργάζονται. Εσείς εξηγήστε στον κόσμο τι δουλειά κάνετε. Εξηγήστε στον κόσμο, κύριε Κωνσταντράκη, σας παρακαλώ, τι δουλειά κάνετε για να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, θα επανέλθει όμως. ΣΥΠΑ που έχουμε επωνομαστεί αφήσω. Οι βασικές αρμοδιότητές μας στον κλάδο μας είναι δύο. Η μία είναι η παροχή πληροφοριών πτήσης αεροδρομίου, που υπάρχει στα 15 μικρά αεροδρόμια παραμεθόρια. Ναι. Κάσο, Πάρο, Νάξο, και το επόμενο. Ασφάλεια κλπ. Καστελόριζο. Η οποία ο συνάδελφος βρίσκεται στο πύργο ελέγχου, είναι μια αρμοδιότητα παραπλήσια με τον ηλεκτρόνιον αέρας κυκλοφορίας. Και μέσω της συχνότητος επικοινωνεί με το αεροσκάφος και δίνει πληροφορίες που έχουν σχέση με μετεωρολογικές παρατηρήσεις, με την κατάσταση του διαδρόμου. Πόσα άτομα λείπουν, πόσα άτομα είστε και πόσα άτομα λείπουν. Στα 15 αυτά αεροδρόμια, στα 10 από τα 15 αεροδρόμια υπηρετεί μόνο ένα άτομο. Είπατε, συγγνώμη, είπε πριν ο κ. Κωνσταντινάκης, μισό λεπτό, γιατί πριν έτσι κοπεί η γραμμή για λίγο. Είπατε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δουλεύει για 24 ώρες. Ακριβώς. Στα 10 από τα 15 αεροδρόμια, ένα άτομο είναι εκτός του ωραρίου που έρχονται οι εμπορικοί επιβατικές πτήσεις, είναι όλο το 24ωρο stand-by με το τηλέφωνο για να είναι σε κατάσταση αναμονής για πτήσεις ανήταρη, για οτιδήποτε συμβεί. Πάντως γενικότερα, συγγνώμη Χρυσά, να καταλάβουμε κάτι. Συγγνώμη, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Ναι. Αυτά τα νησιά έχουν μία πτήση την ημέρα, σωστά? Όχι, δεν έχουν μία πτήση την ημέρα. Πώς έχουν? Μία πτήση την ημέρα είναι μερικά νησιά που έχουν μία πτήση Υπάρος. Την ημέρα. Θα σας πω συγκεκριμένα. Τα άλλα, εννοώ επειδή είναι συγκεκριμένες ώρες και θα σου πει κάποιος ότι οι συγκεκριμένες ώρες είναι έχεις ένα αεροπλάνο στις 9 το πρωί και ένα στις 4 το απόγευμα. Αυτό είναι. Εγώ θα σας πω. Και θα σου πει δεν έχεις άλλη αρμοδιότητα. Εγώ προλαβαίνω και τα λέω πριν για να μου απαντήσετε, κύριε Κωνσταντινάκη. Ωραία. Εγώ θα σας πω τα στατιστικά στα 5 μεγάλα νησιά αυτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Γιατί Πάρο, Νάξο, Κάρπαθο, Μήλο και Σύρο. Η Πάρος είχε τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 1.541 κινήσεις μηνιαίως κατά μέσο όρο. Η Νάξος 1.089 κινήσεις μηνιαίως. Πόσες είναι το καλοκαίρι εκεί? Πόσοι άνθρωποι δικοί σας είναι το καλοκαίρι εκεί? Ένας. Στην Πάρο, από τον Ιούλιο και μετά μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν τρεις για όλη την ημέρα. Στην Άξο δύο και κάποια χρονικά διαστήματα τον Αύγουστο γίναν τρεις. Στην Κάρπαθο τρεις. Στη Μήλο ένας και κάποιο χρονικό. Κατά τη γνώμη σας πώς είναι 3-8-24 όπως καταλαβαίνω. Δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα αυτοί. Αυτό καταλαβαίνω. 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα. Πόσοι θα έπρεπε να είναι ένα, παραπάνω? Ένα άτομο όλο το 24ωρο με 468 πτήσεις κινήσεις. Κινήσεις, πρόσεχε σου λέει, γιατί είπες πριν και σωστά, είπες για τις πτήσεις. Είναι προγραμματισμένες οι επιβατικές. Κινήσεις σου λέει. Κινήσεις καταγράφεις. Είναι ιδιωτικά αεροσκάφη. Ναι. Είναι εξαιρετικά σημαντική η καταγγελία, γιατί έτσι μιλάμε για ασφάλεια μεταφορών διαρκώς. Τα λέτε να ακούγονται, έχει σημασία.
Ποιος είναι αρμόδιος για τις προσλήψεις? Ποιος είναι αρμόδιος για τις προσλήψεις? Μάλιστα, από την ημέρα που αναλάβαμε τα ηνία του συλλόγου, έχουμε έρθει πάμπολες φορές σε επικοινωνία και με το Υπουργείο και προσωπικά και με επιστολές, τις οποίες σας έχουμε κοινοποιήσει και στον τύπο, που ζητάμε το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Να ενεργοποιηθούν οι 16 μετατάξεις που είναι στο σιρτάρι αυτή τη στιγμή του Υπουργείου για 4 χρόνια, για τον κλάδο μας, και να γίνουν και προσλήψεις. Νομίζω το ότι μας πλέον έχει αποδεκατιστεί. Λοιπόν, καταγράφεται, εδώ είμαστε και πανερχόμαστε. Ακούστηκε, ας το δει κάποιος. Είναι, πλησιάζουν οι μέρες του καλοκαιριού. Βέβαια, λοιπόν, και μήνες. Μην φτάνουμε στα ίδια και λέμε πάλι τα λέγανε οι άνθρωποι. Πάσχα πλησιάζει. Παιδιά, από τον Πάσχα, Απρίλιο Πάσχα ανοίγει πλησιάζει. Η τουριστική λοιπόν, περίοδος. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντινάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα μας. Καλημέρα.